Φαίνεται να παίρνει τώρα τη θέση της. Πάμε για κίνηση 7ης πρωμίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Καθυστερεί ο Όρτεν στην αφεντηρία και ο Σαβάν Χάρης. Έχει καλή εκκίνηση και θέλει να οδηγήσει την Τιλία από την αρχή. Διοξή πιθανά είναι καλή θέση, όπως και ο Καηλής όμως θέλει να είναι σε καλή θέση. Μιγιώσης Αντρίκος επίσης θέλει να βελτιώσει η θέση του την Τιλία. Έχει πάει στην πρωτοπορία και είναι στο ένα μήκος από Καηλή και Μιγιώτη Αντρίκος στην εξωτερική. Διοξή είναι στην εσωτερική. Πιο πίσω είναι ο Πακιντής μαζί με Πουρουγκούντης Τζόι. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Μοχίτο, Αν Ρόζμαρη πίσω, ο Όρτενς. Ακόμη πιο πίσω ο Σαβάν Χάρης, πάντα μπροστά η Τιλία. Δίπλα ο Καηλής. Στο μισό μήκος εσωτερικά πάντα τρέχει Διοξύπη. Στο κέντρο του Στίβου Μιγιώτης Αντρίκος. Πιο πίσω είναι η Αν Ρόσμαρη. Εσωτερικά ο Πακιντής που θέλει να βελτιώσει θέση. Ο Μοχίτο, Μιγιώτης Άσεμ. Ο Όρτες και η Χάρης Ελία που βελτιώνει τώρα την θέση. Ο Σαβάν Χάρης είναι στην τελευταία θέση. Πάμε για το τελευταίο 600. Πάντα μπροστά είναι η Τιλία. Όμως έχει δίπλα τον Καηλή. Πιο πίσω είναι ο Μιγιώτης Αντρίκος. Η Διοξύπη θέλει να κάνει το ανέβασμά τη. Πιο πίσω είναι η Αν Ρόσμαρη. Η Χάρης Ελίνα στην απόδειξη εξωτερική θέλει να κάνει το ανέβασμά του ο Όρτενς. Πάμε για το τελευταίο 500. Ο Καηλής είναι μπροστά. Η Διοξύπη τώρα κάνει το ανέβασμα και θέλει να τον πλησιάσει. Μιγιώτης Αντρίκος. Πιο πίσω είναι ο Όρτενς στην εξωτερική Μπουργούντι Τζόι. Στη στροφή ο Καηλής. Έχει την Διοξύπη σχεδόν δίπλα. Μιγιώτης Αντρίκος και ο Όρτενς στην απότατη εξωτερική. Διοξύπη κάνει το ανέβασμα και φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Το καλό το finish το κάνει στην εξωτερική. Ο Όρτενς μαζί με τον Μιγιώτη Αντρίκο με τη Διοξύπη μπροστά. Ο Όρτενς θέλει να περάσει αυτό στη δεύτερη θέση με τον Καηλή στην εσωτερική. Η Διοξύπη είναι δυνατή και πάει για να κερδίσει πολύ εύκολα. Ο Όρτενς είναι στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Μιγιώτης Αντρίκος και η Χάρη Σελίνα. Εύκολη επικράτηση για την Διοξύπη.